Να δούμε όλο και πιο κάτω. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ανεβαίνει κανείς. Σημαντική πτώση πραγματικά στους αριθμούς. Είναι μεγαλύτερη του κυρίου πτώση Τσίπρα. Είναι συνολικά πτώση με εξαίρεση τη δημοτικότητα του κυρίου Μιχαλολιάκου που ήταν όμως πολύ χαμηλά. Ναι. Πιστεύω, υπάρχει ωριακά πράγματα. Αποδυνάμωση της εικόνας των πολιτικών αρχηγών που είναι συνολικά ένας δείκτης του γενικού πολιτικού κλίματος. Και θα έλεγα ένα συμπέρασμα που προκύπτει από όλη την έρευνα είναι ότι επιστρέφει ένα κλίμα αντικομματισμού και αντιπολιτικής. Έτσι. Γενικό, λες, συνολικό. Αυτό είναι ευρύτερο συμπέρασμα. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Όχι στα επίπεδα που είχαμε γνωρίσει πριν το Μάιο πέρυσι, αλλά επανέρχεται, ανακάμπτει. Για να το δούμε αυτό σε σχέση με τους δύο πολιτικούς. Σημειώνω ότι η μεγαλύτερη πτώση είναι στη δημοτικότητα του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου για πρώτη φορά στο βαρόμετρο. Εδώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κάρτα για να δούμε την κάθετη πτώση και των δύο πολιτικών αρχηγών, με μεγαλύτερη αυτή του κ. Τσίπρα, όπως είπες. Εδώ βλέπουμε τους τελευταίους μήνες, στην ουσία μετά την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Και είναι χαρακτηριστική η διακύμανση που είναι ένδειξη και αυτή της ρευστότητας που υπάρχει. Αλλά το Δεκέμβρη που άνοιξε η ψαλίδα εδώ. Βεβαίως. Εκεί, ενώ είχε μια άνοδο η δημοτικότητα του Αλέξη Τσίπρα και γενικά ήταν σε ανωδική πορεία ο ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται η ιστορία με το Τρίτο Μνημόνιο, υπάρχει μια αλλαγή του κλίματος, χάνει θεαματικά η δημοτικότητα του Τσίπρα και κερδίζει του Σαμαρά, υπάρχει μια επανάκαμψη της δημοτικότητας Τσίπρα στο Μάρτιο, με τις πρωτοβουλίες κορυφής, τις επισκέψεις κτλ. Και τώρα βλέπουμε μια καθοδική πορεία και των δύο. Με μεγαλύτερη όμως πτώση της δημοτικότητας Τσίπρα, που έχει ως αποτέλεσμα ο κύριος Σαμαράς στην πτώση να μένει πιο πάνω. Ναι, ναι, πιο πάνω. Να κρατιέται λίγο. Ναι. Πάμε στην καταλληλότητα. Εδώ λοιπόν, αυτό το είχαμε δει και, στο προηγούμενο βαρόμετρο. Ναι, ναι, ναι. Το είχαμε δει στο προηγούμενο βαρόμετρο. Δεν αλλάζει η σχέση των δύο, δηλαδή παραμένει κυρίαρχος ο νυν πρωθυπουργός απέναντι. Έναντι του ανθυποψηφίου του, αλλά ανεβαίνει το ποσοστό της απορριπτικής στάσης. Που περνάει ξανά. Περνάει δεύτερο. Το 30%. Έχουμε δει και πολύ χειρότερα ποσοστά ιστορικά τα τελευταία πενταετία. Αλλά είναι ένα στοιχείο, νομίζω, πρέπει να επισημανθεί. Και βεβαίως η πτώση του πρωθυπουργικού μεριδίου είναι συνεχής. Έτσι, βεβαίως. Από τον Ιανουάριο που ήταν αρκετά υψηλά, υπάρχει μια επιδείνωση σταδιακή. Σωστά. Το επόμενο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, η δημοτικότητα των πολιτικών κομμάτων, βέβαια. Εδώ υπάρχει καθολική, πάλι με εξαίρεση Χρυσής Αυγής που όμως είναι στο 15 από το 11, είχε μια πτώση την προηγούμενο μήνα Χρυσή Αυγή, αλλά βλέπουμε πολύ σημαντικές μειώσεις και στη Νέα Δημοκρατία, 5% για το ΣΥΡΙΖΑ, τους ανεξάρτητους Έλληνες, στη ΔΙΜΑΡ, 2% για το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έχει και συνέδριο και θεωρητικά θα είχε ένα λόγο να είναι στην επικαιρότητα, ακόμα και για αυτό το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που το αποδίδεις, Γιάννη. Πιστεύω αυτό, ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια από το κομματικό σύστημα ξανά. Φαίνεται ότι η διαχείριση δεν αποδίδει η διαχείριση που γίνεται. Υπάρχει ανασφάλεια. Ήρθε και η Κύπρος και επικαθόρισε το πολιτικό κλίμα και αυτό αντανακλάται ευθέως στην εικόνα των κομμάτων. Πάμε τώρα στην... έχουμε την κάρτα Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Να τη δούμε την επόμενη. Δημοτικότητα, η σχέση των δύο δηλαδή. Εντάξει, πάλι βλέπουμε την αντίστοιχη διακύμανση. Εδώ βέβαια πέφτει περισσότερο η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Στην ουσία έχουμε δύο κόμματα, θα το δούμε και στην ψήφο, τα οποία δεν ξεπερνάει κανένα από τα δύο την επιρροή του 30%. Και αυτό είναι ένα νέο στοιχείο στο κομματικό μας σύστημα. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά όμως το κάθε ένα από αυτά και θα πω ορισμένα πράγματα στη συνέχεια. Θα έλεγα να περάσουμε τις δύο επόμενες κάρτες, να πάμε γρήγορα στην παράσταση νίκης για να προλάβουμε για να τα σχολιάσουν και η πολιτική μας που έχει σημασία νομίζω. Εδώ έχουμε αλλαγή της εικόνας, έτσι Γιάννη. Για άλλη μια φορά, και αυτό είναι η ένδειξη της πολύ μεγάλης ρευστότητας, υπάρχει αλλαγή, στην ουσία υπάρχει ένα διχασμό στο εκλογικό σώμα. Δεν υπάρχει μια κυρίαρχη τάση που να λέει θα κερδίσει ο ένας ή ο άλλος. Βλέπουμε εδώ την... Πάντως από το φοβερό άνοιγμα του Δεκεμβρίου που ήταν καταλυτική η παράσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε όμως συνέχεια, ανατράπηκε. Και θεωρούσαμε ότι τότε είχε εμπεδωθεί το 60-25, ήταν λέμε στην ρευστότητα. Για δύο μήνες. Και όμως κατάφερε Νέα Δημοκρατία. Αλλά και τώρα υπάρχει μια σταθής ισορροπία που στην ουσία είναι η τέταρτη φορά που αλλάζει η φορά. Ακριβώς, το βλέπουμε τις μεταβολές εδώ. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη κάρτα μας. Την που είναι η εκτίμηση εκλογικής επιρροής που και εδώ έχουμε ανατροπή.
σχέση με το προηγούμενο βαρόμετρο, Γιάννη. Λοιπόν, εδώ έχουμε, καταρχήν έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η εκτίμησή μας είναι στο 28,5 που είναι στάσιμη, δεν έχει αλλαγή από τον προηγούμενο μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 27,5, έχει μια σημαντική πτώση δύο μονάδες. Τρίτο κόμμα είναι, παραμένει η Χρυσή Αυγή με άνοδο μιας μονάδας. Είχαμε επισημάνει τον προηγούμενο μήνα ότι είχε, ήταν η πρώτη φορά που έπεφτε το ποσοστό, επανέρχεται στο 11. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ στο 8 και έχουμε τρία κόμματα στο 6. Δηλαδή, στην ουσία είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες οι οποίοι έχουν πτωτική τάση. Η Δημάρη η οποία έχει άνοδο. Το ΚΚΕ το οποίο είναι στάσιμο και επανακάμπτει και το ποσοστό των λεγόμενων μικρών κομμάτων στο 6,5 που αυτό είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Πού οφείλεται, Γιάννη, τι γίνεται? Σε πολλούς λόγους. Καταρχήν υπάρχει, ξαναλέω, η δυσαρέσκεια απέναντι στο κομματικό σύστημα στα επίσημα κόμματα. Υπάρχει για πρώτη φορά εμφανίζεται αντιπολίτευση σε επίπεδο εκλογικού σώματος στο ΣΥΡΙΖΑ εξ αριστερών. Από τα αριστερά του, δηλαδή ενισχύεται η ανταρσία, επανέρχονται οι οικολόγοι. Είναι φανερό αυτό. Είναι και φανερό. Θα έλεγα συμπερασματικά ότι η κρίση φαίνεται ότι πλήττει κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ. Και κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ διότι ο φόβος στο εκλογικό σώμα και η ανησυχία έχουμε δει ιστορικά και στις τελευταίες εκλογές ότι λειτουργεί εις βάρος της αριστεράς και ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένας περίγυρος εκλογικός της τάξης του 4-5% που υπό κανονικές συνθήκες θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ την αντιπολίτευση. Όμως όταν τα πράγματα ζορίζουν και υπάρχει ανησυχία, τραβιέται πίσω. Και αυτό συνέβη και αυτή τη φορά. Λειτουργήσε το Κυπριακό, λες, υπέρ αυτού. Λειτουργήσε το Κυπριακό γιατί έχει δημιουργήσει φόβο και ανασφάλεια για τις καταθέσεις, για τις τράπεζες, για το τι θα γίνει. Και αυτό είναι εις βάρος του κόμματος της αντιπολίτευσης που. Υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να το εισπράξει. Δεν το εισέπραξε. Από την άλλη πλευρά όμως και η Νέα Δημοκρατία είναι καθυλωμένη. Και βεβαίως τα δύο κόμματα έχουν πολύ σημαντικές κοινωνικές διαφορές. Η Νέα Δημοκρατία είναι περισσότερο συμπαγής εκλογικά, διότι απευθύνεται στο ηλικιωμένο εκλογικό σώμα. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι στα πιο δυναμικά στρώματα αλλά και στα πιο νεανικά, έχει τελικά. Είναι πιο ευάλωτος σε διακυμάνσεις συγκυρίας. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει εύκολα αυτό το εκλογικό σώμα το οποίο τον έχει προσεγγίσει. Δεν είδαμε, Γιάννη, και τα σημαντικά ευρήματα για την Ευρώπη και για το ευρώ που είναι. Βεβαίως. Δεν προλάβαμε τώρα, γι' αυτό λέω να βάλεις το σχολείο σου στο κλείσιμο. Ναι, πρώτη φορά διαμορφώνονται σοβαρά, με σοβαρούς όρους, αντιευρωπαϊκές και καθολικά αντιγερμανικές στάσεις στο εκλογικό σώμα. Έχει διαβρωθεί. Νομίζω ότι είναι σοβαρή η αποδόμηση οριζόντια των φιλοευρωπαϊκών διαθέσεων. Όχι, υπάρχουν κομματικές διαφοροποιήσεις, αλλά πρώτη φορά αμφισβητείται σοβαρά και απονομιμοποιείται το ευρώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν 40% πια λέει θα ψήφιζα κατά του ευρώ, ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος αμφισβητεί την προοπτική της Ευρώπης, αμφισβητεί και έχει απονομιμοποιήσει και την παρουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Νομισματικού Ταμείου. Υπάρχει αντιγερμανισμός έντονος στην Ελλάδα. Ο αντιγερμανισμός ήταν εξ αρχής υψηλός, τώρα έχει αποκτήσει καθολικά χαρακτηριστικά της τάξης του 90%.